περίοδο που παρουσιάζεται η περιοδεύουσα έκθεση το 21 αλλιώς, με διοράματα και φιγούρες Playmobil από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι στο πλαίσιο των επαιτειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς από τα 200 χρόνια για την Ελληνική Επανάσταση. Είναι μια συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Άνοιξε τις πύλες της 16 Ιουνίου. Θα έχουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία και τύχη να παραμείνει στο μουσείο έως και τις 17 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι η συνεργασία αυτή με το Πολιτιστικό Ίδρυμα ξεκίνησε το ταξίδι της από τη Σπάρτη, από το Μουσείο Ηλιάς και Ελληνικού Λαδιού. Μετά ήρθε σε εμάς από τον Ιούνιο, 16 Ιουνίου, και θα συνεχίσει το ταξίδι της στο Βόλο και στο Μουσείο Πλήνθο Κεραμοποιίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ομίλου Πειραιώς. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό της Λέσβου καταρχάς, με ένα κατανοητό και εφάνταστο τρόπο και πρωτότυπο προσεγγίζονται ιστορικά γεγονότα από την Ελληνική Επανάσταση. Το κοινό κάνει ένα ταξίδι στην ιστορία και μικροί και μεγάλοι έχουν αυτή την μοναδική πραγματικά ευκαιρία που τη ζούμε κι εμείς καθημερινά. Ουσιαστικά η έκθεση παρουσιάζει ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν από τους προεπαναστατικούς χρόνους μέχρι και τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Μικρόσωμες, πολύχρωμες φιγούρες ουσιαστικά πλάθουν πεδία μαχών, αναπαριστούν ιστορικά γεγονότα και απεικονίζουν σημαίνουσες προσωπικότητες του αγώνα. Να πούμε ότι επίσης δεσπόζουν στην έκθεση αυτή ιστορικά γεγονότα όπως η άλωση της Τριπολιτσάς, η έξοδος του Μεσολογγίου, η φυγή των Παργινών, Έλληνες, Φιλέλληνες, Οθωμανοί, άντρες και γυναίκες που πρωταγωνίστησαν την περίοδο εκείνη, παρουσιάζονται και αναφέρεται και ένα σύντομο βιογραφικό τους. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι μια μοναδική ευκαιρία για το νησί μας, για το νησί της Λέσβου, και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να έρθει, να την παρακολουθήσει, να κάνει το ταξίδι αυτό στην ιστορία και να πούμε ότι υπάρχει οπτικοακουστική παραγωγή όπου συστήνονται οι συλλέκτες και ουσιαστικά το κοινό μπορεί να δει πώς ακριβώς δουλέψαν και όλες αυτές τις σκηνές ενασχόλησής τους με τα Playmobil και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους, για όλες τις σχολικές ομάδες, για την εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει δυνατότητα να μπουν στο site του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και να κατεβάσουν το έντυπο δραστηριοτήτων όπου μπορούν να το δουλέψουν μέσα στην τάξη τους αλλά και εδώ όταν έρθουν εδώ κατόπιν συνεννόηση μαζί μας. Η συγκεκριμένη έκθεση, το 21 αλλιώς, έχει πλαισιωθεί και με εκπαιδευτικές δράσεις, είτε αυτές ήταν εργαστήρι κοσμήματος, είτε εργαστήρι υφαντικής, είτε αφήγηση που θα γίνει τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη και θα κλείσει παραμονή στις 16 του μήνα με ειδικές ξαναγήσεις στην έκθεση. Και όλα αυτά φυσικά εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση και την περιοδεύουσα αυτή έκθεση στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιοργίας Λέσβου. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πραγματικά το κοινό της Λέσβου έχει αγκαλιάσει αυτή την έκθεση. Μας έχει εντυπωσιάσει το ότι όχι μόνο έρχονται μία και δύο φορές, το συστήνουν και σε φίλους, σε άλλες οικογένειες. Αυτό δηλαδή είναι πραγματικά κάτι μοναδικό που το ζούμε καθημερινά και μας ζητάνε να παραταθεί και να παραμείνει ακόμη περισσότερο. Το βιώνουμε, μας το μεταφέρουν και μακάρι για τη Λέσβο, για πάντα να γίνονται τέτοιες συνέργειες και να δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να βλέπουν το παρελθόν, την κληρονομιά μας, την ιστορία μας, μέσα από ένα πρωτότυπο, πραγματικά, τρόπο.
Η έκθεση αυτή σχεδιάστηκε από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με ομάδα συλλεκτών και με τη στήριξη της Playmobil και στη συνέχεια ήρθε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός και ταξίδεψε στους δύο μάλλον τόπους, Σπάρτη και Λέσβο, και θα συνεχίσει το ταξίδι της και στο Βόλο. Όλους αυτούς τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στις δράσεις, είτε τις εμπνευσμένων από τη συγκεκριμένη έκθεση, είτε οτιδήποτε άλλο διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα με αφορμή είτε Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είτε Διεθνής Ημέρων, είτε Διεθνής Ημέρας, είτε ειδικούς εορτασμούς, γίνεται προκράτηση τηλεφωνικώς, γιατί τηρούνται απόλυτα όλα τα μέτρα ασφαλείας απέναντι στην πανδημία με τον κορονοϊό.